Γεια σας! Τι κάνετε? Πώς είστε? Είστε καλά? Τώρα βλέπω στις ειδήσεις στο παλιό Φάληρο η γενιά της Πόπης. Ούτε στην παρέλαση δεν έχει τόσο κόσμο. Παναγία μου. Ξύλο που το θέλουν όλοι. Λοιπόν, καλησπέρα σας. Θα φτιάξουμε μία συνταγή άκρος καλοκαιρινή, αλλά και για όλα τα munchies during day. Γιατί θα φτιάξουμε παγωτό σάντουιτς. Θα σας δείξω πως με 1,5 λεπτό χτύπημα θα φτιάξετε το μείγμα για το παγωτό, δεν χρειάζεστε παραπάνω, και θα φτιάξετε τουλάχιστον 20-30 παγωτά σάντουιτς έτοιμα για να τα φάτε όλη τη βδομάδα, να γίνει χαμός, να γίνει πανικός, να γίνει πανζουρλισμός. Λοιπόν, πριν ξεκινήσω μια μικρή χάρη, να ζητήσω από όλους όσοι μπορούν να γράφουν τη συνταγή από κάτω, τα βήματα που κάνω στα αγγλικά, γαλλικά, ισπανικά, ιταλικά, ό,τι γλώσσα θέλουν, γιατί μας βλέπουν και από άλλες χώρες. Και από εκεί και πέρα σας υπόσχομαι ότι θα γίνει μία από τις αγαπημένες σας συνταγές, γιατί είναι πραγματικά πανεύκολη, δηλαδή είναι ό,τι πιο αστείο υπάρχει. Τα υλικά τα έχετε στο ψυγείο σας νομίζω σχεδόν όλα, δεν υπάρχει περίπτωση να σας λείπει τίποτα, αλλά και άμα σας λείπει θα σας δώσω εναλλακτικές για ό,τι μπορείτε να κάνετε για να μην σας λείπει τελικά τίποτα. Πάντα υπάρχει λύση. Μπορούμε να αλλάξουμε κάποια πράγματα, να βάλουμε κάτι άλλο. Γιατί ο Άκης είναι εδώ και ο Άκης προσπαθεί πάντα να σας δίνει λύσεις για τα πάντα. Να δώσω χαιρετίσματα σε όλους όσους μας βλέπουν και όλους όσους δεν μας βλέπουν. Γιατί όσοι δεν μας βλέπουν θα το μετανιώσουν, επειδή μετά θα αρχίσουν να ψάχνουν το live για να κάνουν τη συνταγή. Γιατί θα γεμίσει το Instagram και το Facebook αυτή τη στιγμή με αυτή τη συνταγή, είμαι σίγουρος, 100%. Λοιπόν, 7,1 χιλιάδες μας παρακολουθούν στο Facebook. 2.977 μας παρακολουθούν στο Instagram, οπότε ξεπεράσαμε τους 10.000 και κάθε φορά για να ξεκινήσουμε το live πρέπει να ξεπεράσουμε τους 10.000, ξέρετε. Γιατί μετά θα μπουν και άλλοι και θα χάσουν τη συνταγή. Εγώ δεν φταίω, ειλικρινά σας λέω δεν φταίω, θέλω πραγματικά να πατάνε όλοι κατευθείαν και να μπαίνουν, αλλά τώρα την πατήσανε. Λοιπόν, η συνταγή είναι φανταστική, πάμε να ξεκινήσουμε, πανεύκολη. Οπότε πάμε. Λοιπόν, καλώς ήρθατε στην κουζίνα μου, εδώ είμαστε και ουσιαστικά να κάνουμε μια μικρή εισαγωγή για το τι πρόκειται να φτιάξουμε. Τα φώτα μου δεν με βοηθάνε καθόλου. Εντυπωσιασμένο, νομίζω ότι δεν είναι πάρα πολλά καλά τα φώτα. Τώρα ίσως να πάνε λίγο καλύτερα από εδώ έτσι. Α, κάτι έγινε. Κάτσε, ξέρω τι θα κάνω. Θα το βάλω κάτω το φως. Και τώρα μου φωτίζει από κάτω, είναι λάθος. Και αυτό είναι λάθος. Α, να το βάλω εδώ πέρα, είπαμε δεν είναι καλό, εδώ, α, κάτι κάναμε, καλύτερα είναι τώρα. Λοιπόν, τέλεια, μια χαρά φωτιστικά, είμαι σαν την εκκλησία, σαν να έχω πάει να κάνω ανάσταση τώρα. Λοιπόν, ουσιαστικά για να κάνουμε παγωτό χρειαζόμαστε 3 υλικά, με 3 υλικά μπορούμε να κάνουμε, εντάξει, το εύκολο παγωτό, αυτό το παγωτό το ψυγείου. Χρειαζόμαστε 1 ζαχαρογάλα, εδώ, 400 γραμμάρια. Παίρνω και τα υπόλοιπα. 2, 3. Αυτά τα 3 υλικά μαζί μας κάνουν παγωτό. Τι είναι τα 3 υλικά? Εδώ έχω κρέμα γάλακτος, 35% λιπαρά. Και εδώ έχω τυρί κρέμα ή μασκαρπόνε. Σε περίπτωση που δεν έχουμε τυρί κρέμα ή μασκαρπόνε, δεν πειράζει, αφαιρούμε τελείως από τη συνταγή, συνεχίζουμε με τα 2 υλικά. Απλά τι γίνεται? Το τυρί κρέμα μας προσφέρει μία πιο ωραία υφή στο παγωτό. Άμα δεν βάλουμε το τυρί κρέμα, το τυρί κρέμα μας θα έχει έτσι πιο γρανιτοειδή, πώς το λένε, υφή. Οπότε είναι απαραίτητο το τυρί κρέμα ή το μασκαρπόνε. Αλλά άμα θέλετε να το βγάλετε στην άκρη ή έχετε ένα γιαούρτι στο σπίτι με καλά λιπαρά, μπορείτε να βάλετε γιαούρτι, 200 γραμμάρια γιαούρτι. Και το γιαούρτι δουλεύει, αλλά το μασκαρπόνε και το τυρί κρέμα δουλεύει καλύτερα. Λοιπόν, τώρα, σε περίπτωση που έχετε μεγάλο μίξερ, αυτό, μπορείτε να βάλετε και τα 3 υλικά μέσα έτσι όπως είναι, 1, 2, 3, αρκεί η κρέμα γάλακτος να είναι παγωμένη, και να τα χτυπήσετε μαζί και ουσιαστικά το μείγμα για το παγωτό θα είναι έτοιμο. Σε περίπτωση που δεν έχετε δυνατό μίξερ και έχετε το πολύ μικρό μιξεράκι, πάμε βήμα-βήμα, αυτό θα κάνω εγώ. Θα προσποιηθώ ότι έχω μικρό μιξεράκι για να μπορέσετε να κάνετε καλά τη συνταγή. Οπότε, η κρέμα γάλακτος όπως είδατε την πήρα το ψυγείο, τη ρίχνω μέσα στο μίξερ, εδώ. 500 γραμμάρια. Mm.
και χτυπάω μέχρι να γίνει σαν τη γη. Εδώ. Περιμένετε γιατί. Εδώ μεταξύ. Εδώ ήταν να φανταστείτε τι θα κάνω σήμερα. Θα το πάω σε άλλο επίπεδο. Με ενοχλεί το φως εδώ. Τυφλώνομαι. Οπότε θα σας πω τι θα κάνω. Θα το βάλω τέρμα. Εδώ. Και απλά θα τελειώσω η μπαταρία του πάρα πολύ γρήγορα. Αυτό γίνεται. Το έχω μάθει το παιχνίδι. Λοιπόν, εδώ είμαστε. Λοιπόν, κοιτάμε εδώ πέρα πολύ δυνατά την κρέμα γάλακτος και το έχω πει πολλές φορές, θα συνεχίσω να το λέω. Ένας καλός τρόπος για να καταλάβετε άμα είναι ποιοτική η κρέμα γάλακτος ή όχι, είναι πόση ώρα παίρνει να χτυπηθεί στο μίξερ για να γίνει σαν τη γη. Κοιτάξτε εδώ. Άμα η κρέμα γάλακτος πάρει παραπάνω από 1,5 λεπτάκι να γίνει στο μίξερ, σημαίνει πως είναι χαμηλή σε λιπαρά, δεν είναι καλή ποιότητα. Άμα όμως πάρει 1 λεπτάκι πως είναι παγωμένη, τότε τα πράγματα είναι πάρα πολύ εύκολα και πάρα πολύ γρήγορα και ξέρουμε ότι έχουμε πάρει μια καλή κρέμα γάλακτος. Λοιπόν, λίγο ακόμα, εδώ και εδώ, καθαρίζω συχνώνος γιατί πετάγονται φυτιλιές. Εδώ είμαστε. Καλά, σας έχω αποδείξει ότι μπορείτε να το κάνετε και στο χέρι, σε περίπτωση που δεν έχετε μίξερ, γιατί ισχύει, μπορείτε να το κάνετε στο χέρι, αρκεί να είναι παγωμένη η κρέμα γάλακτος. Λοιπόν, λίγο ακόμα. Αυτά δεν μιλάω τώρα, γιατί άμα μιλάω φωνάζω επειδή είναι δυνατό το μίξερ, οπότε δεν υπάρχει κανένας λόγος και θα πούμε στη συνέχεια θα γίνει χαμός. Θα χάσει το μυαλό σας, γιατί θα ρίξω σοκολάτες, θα γίνει χαμός, περιμένετε. Λοιπόν, άρχισε να πείσει επιτέλους. Εδώ. Και εδώ. Και εδώ. Και εδώ. Και όπως καταλαβαίνετε, η κρέμα γάλακτος αργεί να πείζει, που σημαίνει ότι αυτή η κρέμα γάλακτος που χρησιμοποίησα δεν ήταν πολύ καλή. Λοιπόν, όχι, μια χαρά είναι, πείζει. Εδώ, λίγο ακόμα. Λίγο ακόμα. Αλλά ήταν και πολύ ποσότητα, ήταν 500 γραμμάρια, αυτό ήταν πολύ. Συνεχίζουμε το ανακάτημα. Λοιπόν, σταματάω το μίξερ και εσύ είπα ότι σε περίπτωση που τα βάλετε και τα τρία υλικά μαζί μέσα, 1, 2, 3, και τα χτυπήσετε στο δυνατό μίξερ, θα γίνει το μείγμα για το παγωτό. Αλλά επειδή ξέρω ότι όλοι δεν έχετε μεγάλο μίξερ στο σπίτι, αυτό το λόγο πάω και εγώ σε δόσεις. Εδώ. Για να μπορέσετε να το φτιάξετε όλοι στο σπίτι. Οπότε, άμα έχουμε το μικρό μηχανάκι, τι κάνουμε. Χτυπάμε πρώτα την κρέμα γάλακτος να την κάνουμε σαν τη γη. Εδώ. Δεν την παραχτυπάμε. Τη χτυπάμε μέχρι αυτό το σημείο. Εδώ. Τη βγάζουμε στην άκρη. Εντάξει. Και εδώ. Και εδώ, και εδώ, μπες και σε εδώ γιατί έφυγες. Και τώρα, στο μπολ που είχαμε πριν, εδώ, θα προσθέσω μέσα το τυρί κρέμα και το ζαχαρούχο. Γιατί τι θέλω να κάνω, θέλω να σπάσω το τυρί κρέμα, επειδή το τυρί κρέμα έχει μια έτσι πολύ παχύρευστη και πηχτή υφή, θέλω να το σπάσω, γιατί αν προσπαθήσω να τα ανακατέψω τώρα κατευθείαν με τη σαντιγή, δεν θα γίνει κάτι καλό, θα αφήσει κομματάκια και ουσιαστικά θα έχω κάνει μια τρύπα στο νερό. Επίσης ρίχνω μέσα το ζαχαρούχο, εδώ. Και πάντα με πάντα όταν βγάζετε ζαχαρούχο, ελπίζω να το ξέρετε, το κάνετε με κουταλάκι. Ποτέ δεν βάζουμε μέσα τη μαρίς, γιατί η μαρίς κόβεται από γύρω γύρω από το τενεκεδάκι που έχει το ζαχαρούχο. Και επίσης ποτέ δεν βάζουμε δάχτυλο να γλύψουμε μέσα, γιατί θα πάτε στο νοσοκομείο. Κόβει γύρω γύρω πάρα πολύ. Οπότε προσεκτικά, ρίξαμε και το ζαχαρούχο, αυτό μπορείτε να το βλέψετε. Μαζί με αυτό μπορείτε να το κρατήσετε στην άκρη. Και έχω πει εκατομμύρια φορές, θα το συνεχίσω να το λέω. Όταν ανοίγουμε μία συσκευασία, πάντα το καπάκι το βάζουμε μέσα, εδώ, για να μην κοπεί κανείς που το μεταφέρει. Είτε ο άνθρωπος που μαζεύει τα σκουπίδια, είτε τα παιδιά που πηγαίνουν τα σκουπίδια, είτε οποιοδήποτε γενικά ασχολείται με τα σκουπίδια και δεν ξέρει τι έχετε ρίξει μέσα. Οπότε. Επίσης, βέβαια, τα ενεργετάκια τα μαζεύουμε και τα πλαστικά τα βάζουμε στην ακύκλωση. Το έχουμε πει γι' αυτό, έτσι. Λοιπόν, θα πάω από εδώ γιατί καίγομαι πάρα πολύ από το φως.
Αχ, επιτέλους Παναγία μου. Φαίνομαι πολύ πιο ανθρώπινος. Οπότε πρέπει να μεταφορθώ εδώ πέρα. Και ουσιαστικά έχω χτυπήσει τη σαντιγή μου εδώ. Και έχω εδώ πέρα το ζαχαρούχο γάλα με το τυρί κρέμα ή το τυρί το μασκαρπόνε. Ξαναλέω ότι άμα είναι δυνατό το μίξερ σας, μπορείτε να βάλετε και τα τρία υλικά μαζί και να τα χτυπήσετε και θα γίνει το παγωτό. Λοιπόν, και αυτό πάει ξανά στο μίξερ εδώ. Καλά, νομίζω είναι πολύ πιο βολικό από αυτή τη μεριά, γιατί από την άλλη καίγομαι full. Γιατί καίγομαι? Γιατί δεν είχε ανάψει το φως? Τώρα, άμα δείτε που θα μεταφέρω, δεν καίγομαι. Εντάξτε. Μου έλειπε ένα φως από εκεί. Αλλά δεν πειράζει. Θα ξαναπάω από εδώ γιατί μου αρέσει πιο πολύ εδώ. Λοιπόν. Και πάμε καλά. Κρέμα γάλακτος. Τυρί κρέμα. Μαζί με ζαχαρούχο γάλα. Εδώ. Και σε λίγο θα αρχίσουν να γίνουν τα μαγικά τα πράγματα. Περιμένετε. Λοιπόν. Τώρα. Προσθέτω μέσα τη σαντιγή, εδώ. Και θα κάνετε ένα εξής πείραμα. Ένα πολύ βασικό πείραμα. Θα ανακατέψετε. Και θα ελέγξετε άμα το μείγμα σας είναι αρκετά πηχτό ή δεν είναι. Άμα νομίζετε ότι έχει την υφή παγωτού, τότε είναι έτοιμο να το χρησιμοποιήσετε. Άμα νομίζετε, άμα είναι σαν σαντιγί δηλαδή, άμα νομίζετε ότι είναι αρκετά αραιό, τότε τι θα κάνουμε? Θα ξαναβάλουμε λίγο στο μίξερ και θα συνεχίσουμε το χτύπημα όλο μαζί με το μικρό το μιξεράκι. Κοιτάξτε εδώ το δικό μου. Είναι βελούδινο, το βλέπετε. Είναι ακριβώς σαν γιαούρτι, που σημαίνει ότι η υφή του εμένα είναι τέλεια. Αλλά γιατί? Γιατί χτύπησα καλά τη σαντιγί, χτύπησα καλά τα άλλα υλικά και γενικά χτύπησα τα πάντα μεταξύ τους. Και δεν παρανακάτεψε σε αυτό το σημείο. Κοιτάξτε εδώ. Η υφή είναι μοναδική, είναι τέλεια. Λοιπόν, σε περίπτωση όμως που εσάς δεν σας φίξει σε αυτό το σημείο, τι κάνετε? Ξαναβάζετε λίγο στο μίξερ ή με το μιξεράκι το μικρό, χτυπάτε μέχρι που να σφίξει. Δηλαδή, άμα συνεχίζω να χτυπάω τώρα, να ξέρετε, θα σφίξει ακόμα παραπάνω. Γενικά δεν θέλουμε να το σφίξουμε πάρα πολύ. Θέλουμε να κάνουμε παγωτό. Οπότε, αυτό δεν το χρειαζόμουν. Μισό λεπτό και το πλύνω λίγο. Εδώ είμαι. Τέλεια. Λοιπόν, τώρα, σε περίπτωση που θέλετε να κάνετε το παγωτό σας, τα παγωτά σάντουιτς απλά παγωτό βανίλιας, το μόνο που έχετε να κάνετε είναι να προσθέσετε μέσα λίγο βανίλια και να αρωματίσετε με βανίλια. Σε περίπτωση που θέλετε να το κάνετε παγωτό πραλίνας, θα βάλετε περίπου 100-150 γραμμάρια πραλίνα μέσα και θα ανακατέψετε πραλίνα για να το κάνετε πραλίνας. Σε περίπτωση που θέλετε να το κάνετε super sexy όπως θα το κάνω εγώ, κοιτάξτε τι θα κάνω. Λοιπόν, το μείγμα μου το αφήνω εδώ. Καλό θα είναι να το βάλουμε στο ψυγείο. Αλλά επειδή θα το κάνω γρήγορα, δεν θα το βάλω. Εσείς θα το βάλετε στο ψυγείο. Όχι. Έσπασε ένα μπισκότο. Δεν πειράζει, θα το βάλω κάτω. Τα είχαμε και μένα, ήταν 40. Λοιπόν, παίρνουμε το ταψάκι μας. Και απλώνουμε με μεμβράνη. Εδώ. Γιατί θέλουμε μετά να ξεφορμάρουμε το παγωτό σάντουιτς από το ταψάκι μας. Έτσι όπως είναι, στρώνουμε στη βάση τα μπισκότα μας. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Αφήνουμε και ένα μεταξύ τους, γιατί θέλουμε μετά να τα κόψουμε τα παγωτά. 1, 2, θα πάρω τα σπασμένα. 3, 4. Συγγνώμη, το έσπασα για τους ψυχαναγκαστικούς, το λέω αυτό. 2. Εντάξει, τι να κάνω, δεν μπορώ τώρα να. Ναι. Πόσα έχω, 4, 8, 12, 16. Θα βάλω 20. Εδώ. 1, 2. 3, 4. Λοιπόν, τα πράγματα είναι πολύ εύκολα. Το μόνο που χρειάζεται τώρα να κάνω είναι να προσθέσω όλο το μείγμα από το παγωτό μου. Εδώ. Αλλά θα γίνει πανικός. Αυτή τη συνταγή αξίζει να τη φτιάξετε όλοι σας, πραγματικά. Ξαναλέω ότι εδώ πέρα μπορείτε να το κάνετε το μείγμα σας σοκολατένιο. Ακόμα πιο απλά μπορείτε να ρίξετε
στο τυρί κρέμα και το ζαχαρούχο που ανακατεύαμε, 2-3 κουταλιές της σούπας κακάο, και επειδή θα βάλουμε κακάο, το κακάο είναι πικρό, πρέπει να βάλουμε και έναν ανταγωνιστή για να είναι λίγο γλυκό, θα βάλουμε και 2-3 κουταλιές της σούπας άχνη ζάχαρη. Να το γράψουμε αυτό, Νταϊάννα, στη συνταγή. Σε περίπτωση που θέλουμε το μείγμα μας να γίνει σοκολατένιο, 2-3 κουταλιές της σούπας κακάο, όταν χτυπάμε το τυρί κρέμα με το ζαχαρούχο, συν 2-3 κουταλιές της σούπας άχνη ζάχαρη. Τώρα, πάμε λίγο να το κάνουμε kinky το όλο πράγμα, να το τρελάνουμε. Λοιπόν, οι γεμίσεις που μπορείτε να βάλετε μέσα στα παγωτό σάντουιτς που θα κόψετε για να γίνουν πάρα πολύ σεξι είναι άπειρες. Εγώ έχω πάρει διάφορα μπισκοτάκια εδώ, 1, 2, 3, 4, βάλε τα χύμα όπου να είναι, δεν πειράζει. Εδώ. Και επίσης, μπορείτε να ρίξετε μέσα πραλίνα. Πώς? Παίρνουμε εδώ, ρίχνουμε λίγο πραλίνα, σοκολάτας. Συνεχίζω, ρίχνω λίγο πραλίνα σοκολάτας, οπότε θα υπάρχουν μικρές εκπλήξεις για κάθε ένα που τρώει το παγωτό, γιατί εκεί πέρα που δεν θα το περιμένει, θα σκάει και η πραλίνα και θα γίνεται ένας μικρός χαμός. Έχω εδώ πραλίνα, και εδώ, εννοείται μπορείτε να βάλετε και ξύρους καρπούς, μπορείτε να βάλετε leftovers από μπάρες που σας έχουν περισσέψει, τύπου KitKat ας πούμε, μπορείτε να βάλετε μέσα, μπορείτε να βάλετε ό,τι σας αρέσει εδώ. Κοιτάξτε πόσο ωραία η φύπη και βελούδινη που έχει το πιστολίνο παγωτό μου. Και επίσης μπορείτε να βάλετε και πιο healthy εκδοχές. Δηλαδή, φυσικό βούτυρο ταχύνι. Αυτό είναι φυσικό βούτυρο που βλέπετε. Εγώ θα το κάνω έτσι λίγο πιο massive. Θα βάλω και πραλίνα και φυσικό βούτυρο. Εδώ. Και εννοείται μπορείτε να βάλετε όσους ξηρούς καλπούς θέλετε, μπορείτε να μην βάλετε και τίποτα, μπορείτε να τα κάνετε πολύ πλέον. Άμα τα κάνετε για παιδάκια ας πούμε, καλό θα ήταν να μην βάλετε τίποτα, απλά μπορείτε να βάψετε λίγο την κρέμα σας με λίγο κίτρινο χρώμα, να την κάνετε ας πούμε τύπου να φαίνεται να έχει μπανάνες και μπορείτε να ψιλοκόψετε και μπανάνες μέσα να βάλετε. Γενικά δεν υπάρχει κανένα limit για το τι μπορείτε να κάνετε εδώ πέρα. Απλά, ό,τι γέμιση θέλετε να βάλετε, βάλτε, απλά θυμηθείτε πώς βάλατε τα μπισκότα από κάτω, γιατί πρέπει να βάλουμε με την ίδια ροή τα μπισκότα και από πάνω. Γιατί όταν κόψουμε θέλουμε να βγαίνει ολόκληρο μπισκότο. Οπότε μέτρησα τα μπισκότα μου, ήταν 20, και από την πάνω πλευρά θα ξαναβάλω 20 μπισκότα. Εδώ, κοιτάξτε. Ουσιαστικά καλύπτονται τα πάντα. Και εδώ. Και εδώ. Και εδώ. Καλό θα ήταν βέβαια να τα έχω καλύψει αυτά. Κάτσε να τα καλύψω τώρα. Μοιράζει, έχω χρόνο. Βάλε τα μέσα αυτά, σοκολάτες και όλα τα υπόλοιπα, κακώς δεν τα βάλα. Δεν θέλουμε να φαίνονται εδώ πέρα, έτσι όπως φαίνονται εδώ. Μπορεί και να θέλουμε. Μπορεί και να μην θέλουμε. Δεν υπάρχει, είναι συγκλονιστικό. Και είναι συγκλονιστικό το πόσο εύκολα είναι για να γίνουν. Δηλαδή, θα πάρετε, τώρα έχω 20 μπισκότα, οπότε θα βγάλουμε 20 μπισκότα σάντουιτς. Δεν έχω κάνει κάποιο λάθος, όχι. 1, 2, 3, 4, 20, 4, 8, 12, 16, 20, τέλεια. Λοιπόν, το μείγμα μου είναι έτοιμο, οπότε το μόνο που έχω να κάνω τώρα είναι να κλείσω τη μεμβράνη εδώ, την πατάμε λίγο τη μεμβρανούλα μας και εδώ, όλαλα. Έλα, έλα, εδώ. Να μείνουν καθαρά τα μπισκότα. Και ουσιαστικά βάζουμε στην κατάψυξη μέχρι που να παγώσει. Αναλόγως πόσο, πόσο παγωμένη είναι η κατάψυξη σας. Εγώ έχω ετοιμάσει βέβαια ήδη ένα ταψί. Για να σας βγάλω να σας δείξω πόσο σεξι γίνεται και πόσο σεξι ακόμα μπορούμε να το κάνουμε. Γιατί θα το κάνουμε ακόμα λίγο πιο σεξι. Άμα δεν σας πειράζει. Έρχομαι. Λοιπόν, πάρε στο κατάψυξη. Βγαίνει το άλλο. Αλλά η αλήθεια είναι στο άλλο ήμουν λίγο πιο προσεκτικός. Έτσι να φύγει αυτό από εδώ. Δεν το θέλω. Πραλίνα δεν θέλω άλλο. Μισό. Τέλεια. Τα κουταλάκια τα θέλω. Ε. Δεν θέλω κουταλάκια. Εδώ. Και εδώ. Το μπισκότο που με έχει περισσέψει. Εδώ. Να καθαρίσω λίγο για να μπορέσω να το κάνω σωστά. Περιμένετε. Τέλεια. Λοιπόν,
μπισκότα μας είναι έτοιμα. Αυτά τα έχω προσέξει πιο πολύ, το βλέπετε. Κοιτάξτε. Είναι ξεκάθαρα τα μπισκότα από πάνω. Και ξεκάθαρα τα μπισκότα από κάτω. Μπισκότα πάνω, μπισκότα κάτω. Παγωμένο μείγμα. Έτσι όπως είναι. Το βγάζω εδώ. Βγάζω τη μεμβράνη. Πάνω στο ψιλοκοπής. Και τώρα. Περιμένετε μισό λεπτάκι. Καλό θα ήταν, επειδή χειριζόμαστε παγωτό και έχουμε αρκετές μερίδες, 20 μερίδες τουλάχιστον, ή θα είστε πάρα πολύ γρήγοροι, απλά τα κόβετε και τα βάζετε ξανά στην κατάψυξη, ή θα φορέσετε γάντια για να μην περάσει θερμοκρασία στα χέρια, από τα χέρια μας πάνω στο παγωτό και το λιώσει. Οπότε, φοράω γαντάκια, εδώ. Ένα. Δύο. Καλά, αυτή η συνταγή είναι μοναδική. Δηλαδή, προκειμένου να, επειδή θέλετε όλοι παγωτά και μπορείτε να έχετε και όλο τον χρόνο παγωτό, έτσι. Γιατί τι κάνεις, παίρνεις, τα μεριδοποιείς, τα τυλίγεις ένα-ένα σε ζελατίνη και τα βάζεις στην κατάψυξη. Και έχεις παγωτό όλο τον χρόνο. Λοιπόν, κόβουμε ακριβώς στα κενά. Εδώ. Ένα. Μεξί είναι αφρός. Σε αυτά εδώ δεν έχω βάλει καθόλου γέμιση, δεν έχω βάλει τίποτα άλλο. Ήταν να τα κάνω πάρα πολύ απλά, εκτός από μπισκότα. Έβαλα μόνο μπισκότα ασπρόμαυρα. Γι' αυτό σας λέω ότι μπορείτε να τα κάνετε ακριβώς όπως εσείς θέλετε. Εγώ είμαι σίγουρος πως θα τα καταφέρετε, θα τα κάνετε τέλεια και θα μου στείλετε φωτογραφίες να χαρώ. Και κοιτάξτε εδώ. Έχω ωραίες φετούλες εδώ. Βλέπετε. Τώρα, κόβω το κάθε μπισκότο. Ένα. Δύο. Τρία, τέσσερα. Εδώ. Ένα. 2, 3, 4. Είναι αστείο το πόσο φανταστικό γίνεται αυτό το μπισκότο σάντουιτς. Δεν υπάρχει, είναι συγκλονιστικό. Πάμε και για τα δύο τελευταία. Ένα πάνω από το άλλο, εδώ και εδώ. Κόβεται πανεύκολα. Με το που το βγάλετε εκτός ψυγείου για ένα λεπτάκι, κατευθείαν μαλακώνει. Οπότε είναι και πάρα πολύ εύκολο για να το φάτε. Και εδώ. Να κόψω λίγο την άκρη για να δω τι έχω κάνει. Άντε για. Λοιπόν, και πρώτα απ' όλα ξαναλέω ότι έτσι όπως είναι τέλειο. Εντάξει. Δεν χρειάζεται να κάνετε κάτι παραπάνω. Απλά λέμε για αυτούς που θέλουν να το πάνε έτσι λίγο πιο γκουρμέ. Οτιδήποτε toppings θέλετε να βάλετε, τώρα θα τα βάλετε. Και εδώ πέρα έχω τα σύπα, θα το πάω σε άλλο εδώ. Έχω μαύρη σοκολάτα λιωμένη, λευκή σοκολάτα λιωμένη και πάμε να το βρωμίσουμε. Δηλαδή τώρα θα μπούμε αρκετά μέσα στο junk food. Κοιτάξτε εδώ τώρα τι θα γίνει. Έτσι όπως είναι, πάρετε το υπέροχο μπισκότο, κοιτάξτε εδώ. Έχετε γεμιστά μπισκότα που είναι μέσα και εδώ. Περιμένετε να πάρω ένα ωραίο αυτό. Εντάξει. Σκεφτείτε ότι τα άλλα έχουν και πραλίνα και φυσικό βούτυρο και γίνεται χαμός. Και έτσι όπως είναι, βουτήξτε στη μαύρη σοκολάτα, γρήγορα βγάλτε εδώ και αφήστε στην άκρη. Εδώ, πάνω σε μια λαδόκολλα να κρυώσει. Κατευθείαν θα κρυώσει η σοκολάτα γιατί είναι παγωτό. Οπότε εδώ, λίγο σοκολάτα λιωμένη. Εδώ. Τώρα, σε περίπτωση που θέλετε να το σερβίρετε για παιδάκια, βάλτε στη σοκολάτα. Τώρα θα μου πείτε ποια παιδάκια, και εμείς παιδιά είμαστε. Ναι, εδώ. Και βουτήξτε σε λίγο φαμφέτι, εδώ, για να τα κάνετε λίγο πιο σεξι. Έτσι όπως είναι. Εδώ. Και ουσιαστικά συνεχίζουμε με τον ίδιο τρόπο. Εμείς οι μεγάλοι δεν θέλουμε πολλά-πολλά. Μπορείτε να τα βουτήξετε και όλα στη σοκολάτα, να τα κάνετε όλα σοκολατένια. Μπορείτε να τα κάνετε όπως θέλετε, αλλά για πρώτη φάση μην βάλετε τίποτα. Αφήστε να τα δοκιμάσετε έτσι όπως είναι σκέτα, γιατί πραγματικά αξίζει ο κόπος. Και επειδή είναι παγωμένο όπως σας είπα, θα παγώσει κατευθείαν η γέμιση. Συνεχίζω ακριβώς με τον ίδιο τρόπο να πάρω όλο ένα. Εδώ. Οικονομία στη σοκολάτα. Και ουσιαστικά το παγωτό σάντουιτς μας που είναι έτοιμο. Η σοκολάτα παγώνει κατευθείαν. Τα βλέπετε εδώ πέρα πόσο ωραία που είναι. Τα βλέπετε. Τα λιγουρεύεστε. Μπορείτε να τα φτιάξετε κι εσείς. Μπορείτε.
Με το που τελειώσετε όλες τις διαδικασίες, τα παγώσετε και όλα τα υπόλοιπα, τα κάνουμε. Τα βάζουμε στην κατάψυξη. Δεν το παρακάνουμε με τη σοκολάτα. Η λίγη σοκολάτα πίζει κατευθείαν, η πολλή σοκολάτα δεν πίζει ποτέ. Κοιτάξτε εδώ. Η σοκολάτα έχει πήξει. Άμα βάλετε πολλή σοκολάτα μέσα, θα χαλάσετε τα παγωτά σάντουιτς. Και τώρα θέλετε να δείτε πώς είναι μέσα. Το λιγουρεύεστε. Το λιγουρεύεστε. Πρώτα απ' όλα, είναι το απόλυτο παγωτό. Γιατί όπως είδατε, τρώγεται. Είναι η κλασική υφή που θέλουμε να έχει το παγωτό σάντουιτς. Δεν είναι σαν τα υπόλοιπα παγωτά που είναι σκληρά. Αυτό το παγωτό είναι παγωτό σάντουιτς. Είναι μοναδικό. Όλες τις ώρες. Μοναδικό. Λοιπόν, ετοιμάστε τα, παγώστε τα, φτιάξτε τα δικά σας toppings, βάλτε τη δική σας γέμιση, άμα κάνετε και παιδάκια πάντα απλά, είτε κάνετε τα με βανίλια, με λίγο βανίλια, είτε με κακάο και άχνη ζάχαρη όπως είπαμε πριν, είτε σκέτα, είναι πάρα πολύ ωραία και έτσι. Το μόνο που μπορείτε να κάνετε είναι να εκπλήξετε τον εαυτό σας. Κοιτάξτε, καλό καλοκαίρι. Ζηλεύετε, τα λιγουρεύεστε. Καλό βράδυ.